Μετά από σχεδόν μία δεκαετία, ένα αίτημα των κατοίκων της συνοικίας της Παναγίας εκπληρώνεται. Συγκεκριμένα το 2009, κάτοικοι της περιοχής είχαν επισημάνει την επικινδυνότητα εγκατελειμμένων κτηρίων σε αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, χωρίς όμως να λάβουν καμία απολύτως απάντηση επί σειρά ετών. Πρωί της Δευτέρας 30 Μαΐου λοιπόν το αίτημα των κατοίκων εκπληρώθηκε, καθώς η αρμόδια υπηρεσία και ο εργολάβος ξεκίνησαν την κατεδάφιση του ενός εκ των πολλών εγκατελειμμένων κτηρίων που υπάρχουν στην συνοικία της Παναγίας. Πέρα από ενέργειες που είχαν γίνει από το 9 εδώ έχουμε χαρτιά τα οποία είχαν σε 4 μέρες να καταδαφιστεί αυτό το πράγμα, να καταδαφιστεί. Και με αγώνες και να τους ενοχλώ κάθε μέρα με αίτησή μου, με στείλανε ειδοποίηση ότι το δώσαν σε εργολάβο τελικά να το καταδαφίσει. Και ήρθε η ευλογημένη μέρα που θα καταδαφιστεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο εδώ η Παναγία. Αυτό το κτίριο τώρα που θα καταδαφιστεί τι ήταν, ήταν σπίτι, ήταν εγκατελειμμένο. Ήταν σπίτια, δύο σπίτια. Εγκατελειμμένο. Και δύο σπίτια. Υπάρχουν κληρονόμοι για αυτά. Δεν είναι εγκατελειμμένα. Είναι εγκατελειμμένα, εντάξει. Ιδιοκτήτης. Άρα πρέπει να πάρθει άδεια από τον ιδιοκτήτη να γκρεμιστούν. Κοίταξε, άμα δεν ενδιαφέρει το ιδιοκτήτης, αναλαμβάνει ο Δήμος. Ας το γκρεμίσει ο Δήμος, ο ιδιοκτήτης. Δεν είπαμε εμείς να το γκρεμίσει. Τώρα άραγε, όλο αυτό έγινε με απόφαση του Δήμου να γκρεμιστεί, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον τον ιδιοκτήτη. Ναι. Είχαμε πάει στην κυρία Δρακουνάκη, επί Δρακουνάκη, έκανε αίτηση αυτή στην αρχαιολογία επάνω στην Κομωτινή, ποια υπηρεσία είναι, και τη στείλανε αυτό ότι μπορεί να καθαριστεί. Ο Δήμος έκανε όλες τις διαδικασίες, το έδωσε σε εργολάβο και ήρθε ο εργολάβος να το καθαρίσει. Αυτά όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, παιδιά, να πούμε, γιατί είναι όλα από ξύλο. Εάν θα πάρει αυτό μια φωτιά, όπως καλή ώρα πήρε το αυτοκίνητο στο προηγουμένως, εκεί στη Καψάκη, τι οδός είναι να πούμε, αυτά τα σπίτια όπως βλέπετε θα κάνουν όλα. Δεν θα προλάβει κανένας να φύγει. Πέρα από φωτιά, κύριε Παναγιώτη, βλέπουμε τα κτίρια αυτά είναι αρκετά χρόνια εγκατελειμμένα. Ναι. Έχουν βάλει έναν δείκτη προστασίας. Τι να προστατέψει ο δείκτη, άμα πέσει τον ντουβάρ, θα προστατέψει το δείκτη. Έχει υπάρξει κάποιο ατύχημα μέχρι τώρα από αυτό? Όχι, μέχρι αυτή δεν είναι, γιατί τα πέτρινα τα ντουβάρια εκείνο τον καιρό τα φτιάχνανε, φαίνεται καλά. Είναι σταθερά, έχουν κάποια αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η φωτιά. Το είπαμε, το ξαναείπαμε, είπα θα κάνω το κυκλοφοριακό, ο κύριος Μουτζάκης, ο κύριος Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα κάνω το κυκλοφοριακό της Παναγίας μόνο για τους κατοίκους. Εμείς μόνοι τους μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι η Ουστινιανού θα αδειάσει για να μπορεί να έρθει ένα πυροσβεστικό. Όπως είδατε σε φωτιά την προηγούμενη που είδαμε, πριν μια ώρα, πήγανε δύο μικρά αυτοκίνητα. Εδώ, εάν αδειάσει η Ουστινιανού, αν αδειάσει αυτός ο δρόμος και η Ανθεμίου ένα κομμάτι, θα μπορεί να έρθει ένα μεγάλο πυροσβεστικό. Άλλο το μεγάλο και άλλο ένα μικρό, να πούμε, πυροσβεστικό. Το μεγάλο το πυροσβεστικό από την Ιουστινιανό ανάποδα μπορεί να έρθει μέχρι την παλιά μουσική. Τώρα η πυροσβεστική είναι ένα.